Μιλάμε με τους τέσσερις δημάρχους του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου. Ακούσαμε τον κύριο Λαμπρινό. Είναι σε εξέλιξη συνέντευξη με τον κύριο Σημανδυράκη. Κύριε Δήμαρχε των Χανίων, θα ήθελα να ακούσετε κι εσείς την πρώτη ερώτηση από δημότη σας. Για να απαντήσετε, θα ήθελα να είστε σύντομοι στις απαντήσεις σας για να βάλουμε όσο δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά δέσποτα στην πόλη, οι άνθρωποι, εγώ προσωπικά κουβαλάω πάντα τροφή και τα ταΐζω. Κάτι θα πρέπει να γίνει, δηλαδή περίθαλψη, φροντίδα, να υπάρχει χώρος που να μπορούν να κοιμούνται, να... δεν ξέρω, τα λυπάμαι πολύ. Θέμα των αδέσποτων, ένα ζήτημα διαχρονικό, νομίζω για ολόκληρη τη χώρα. Στην Κρήτη έχουμε ένα αυξημένο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Σήμερα δεν ξεχνάμε και την κτηνοδία αυτή, δυστυχώς. Στα Χανιά έχουμε πολλές τέτοιες κτηνοδίες ντροπής σε ολόκληρη την Κρήτη. Η απάντησή σας, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, το ζήτημα των αδέσποτων ζώων, ένα τεράστιο ζήτημα, διαχρονικό ζήτημα του Δήμου Χανίων. Τι έχει γίνει στον ένα χρόνο, στον 1,5 περίπου χρόνο που έχουμε την ευθύνη? Αυτό που κάναμε είναι να εναρμονιστούμε επιτέλους με την νομοθεσία που έπρεπε να το είχαμε κάνει από το 2012 σχετικά με τη δημιουργία καταφυγίου ζώων. Έτσι λοιπόν, μετά από μια δύσκολη διαδικασία και εξαιρετικά έντονες αντιδράσεις, εγκρίναμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και καταθέσαμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος την χρηματοδότηση, τη χωροθέτηση και χρηματοδότηση Δημοτικού Καταφυγίου Ζώων, το οποίο θα λειτουργήσει και σαν μια κλινική ζώων για να μπορούμε να έχουμε τη συνολική, αν θέλετε, διαχείριση και περίθαλψη των ζώων, τη σήμανσή τους, τον έλεγχο από οποιαδήποτε ασθένεια και αν φέρουν, και να μπορούμε οργανωμένα να διαχειριζόμαστε το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Και την ίδια στιγμή, τι δαπάνες, αν θέλετε, ο προϋπολογισμός που απευθύνεται για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί και αυτό αποτυπώνεται στους αριθμούς, τόσο στον αριθμό των στηρώσεων, στον αριθμό των αναδοχών, αλλά και συνολικά στα έξοδα που έχουν δοθεί για την τροφοδοσία με τις κατάλληλες τροφές ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται στα πλαίσια της διαχείρισης του πολύ σημαντικού αυτού ζητήματος. Ήδη νομίζω τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνουμε και μια επίσης δύσκολη διαδικασία με ένα μεγάλο διαγωνισμό προς κτηνιάτρους. Εκεί υπάρχει και ένα γραφειοκρατικό έντονο πρόβλημα και η αδυναμία που είχαμε σαν Δήμος, φαντάζομαι και αλλού, με την συνεργασία με κτηνιάτρους, αποκαθιστάται αυτό το πρόβλημα και έτσι θα έχουμε εκτεταμένα, συνεχιζόμενα προγράμματα στηρώσεων τα οποία δίνουν μία απάντηση. Την ίδια στιγμή είχαμε όντως πολύ δύσκολα περιστατικά και αποτρόπαια και καταδικαστέα περιστατικά τα οποία συνέβησαν στο Δήμο Χανίων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η ελληνική αστυνομία κατάφερε και εντόπισε τους δράστες και επίσης χαιρόμαστε για την αυστηροποίηση των ποινών που δίνει και ένα σήμα απέναντι σε όλους αυτούς που κακοποιούν τα ζώα, δείχνοντας, αν θέλετε, ότι η περίθαλψη και η τιμωρία όλων αυτών των καταστάσεων είναι παρούσα και έτσι ο καθένας πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα από δημότη σας και επανερχόμαστε για να απαντήσετε. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε εν αρχής με την κηδονία στο ποδηλατόδρομος, ο οποίος χρειάζεται στην πόλη, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ένα σχέδιο να επεκταθεί και σε άλλους κεντρικούς δρόμους, όπως είναι η Ανδρέα Παπανδρέου, η Αποκορώνου ή η Ελευθερίου Βενιζέλου ενδεχομένως. Και εγώ θα προσθέσω και ένα άλλο ερώτημα που έχει έρθει από τηλεθεατή. Γνωρίζω πολύ καλά ότι στην πρώτη καραντίνα εκμεταλλευτήκατε τα άδεια Χανιά με αποτέλεσμα να προχωρήσετε σε ένα μεγάλο δίκτυο ασφαλτοστρώσεων. Σε συνδυασμό με τους ποδηλατόδρομους, αυτό θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα, κύριε Δήμαρχε, για να συμπληρώσω το ερώτημα στον Δημότη. Και στα δύο κομμάτια, στο κομμάτι των ποδηλατοδρόμων έχουμε ένα πολύ επιθετικό, θα μπορούσαμε να πούμε, πρόγραμμα κατασκευής νέων ποδηλατοδρόμων, ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων, το οποίο στηρίζεται στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Και βλέπουμε και εικόνες από τους ποδηλατοδρόμους. Οι πολίτες θα δουν τους επόμενους μήνες πολλά νέα χιλιόμετρα εντός του αστικού ιστού ποδηλατοδρόμων. Έχουμε ήδη προμηθευτεί και τον απαραίτητο εξοπλισμό με το νέο διαγραμμιστικό μηχάνημα και τη στελέχωση ενός ειδικού συνεργείου, το οποίο θα διαγραμμίζει συνεχώς πλέον τα επόμενα
χρόνια όλες τις περιοχές του Δημοχανίων και επίσης το μεγάλο μας τεχνικό πρόγραμμα που έχει περίπου 40 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων στις περιαστικές περιοχές και περίπου 25 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων εντός του αστικού κέντρου, αλλάζοντας πλέον την προσέγγιση, φεύγοντας από τις μικρές εργολαβίες και πηγαίνοντας σε πολύ μεγαλύτερες εργολαβίες για να μπορέσουμε να απαντάμε πιο μαζικά σε ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τους πολίτες καθημερινά και συντελεί καθοριστικά, αν θέλετε, στην κακή ποιότητα, στην καθημερινότητα με τα πολλαπλά προβλήματα τα οποία έχει προκαλεί το προβληματικό οδικό δίκτυο. Και την ίδια στιγμή, παράλληλα με όλα αυτά, οι εκτεταμένες ανακατασκευές πεζοδρομίων με ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και τις προδιαγραφές που θέτουμε σε σχέση με τα άτομα αμαία. Πάμε σε... Θα τον απαντώ λίγο βεβαίως και γρήγορα. Και εγώ σας πιέζω, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδυσόπιτος. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Ρωτήσω τον Δήμαρχο, παράδειγμα, τα μνημεία που έχουμε να αξιοποιηθούν σωστότερα και να φωταγωγηθούν και να γίνουν ακόμη και κέντρα εκδηλώσεων κάποιες φορές, τα οποία να μπορεί ο χανιώτικος λαός, κόσμος εδώ, ο τοπικός κόσμος, να τα επισκέπτεται. Πάντως αυτό το θέμα καίει και τους Ηρακλειώτες, γιατί ένα παρόμοιο ερώτημα τέθηκε και στον συνάδελφό σας, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Βασίλη Λαμπρινό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, κύριε Δήμαρχε. Ένα από τα θέματα ανάδειξης σημείων που έχουν μια ευρύτερη αναφορά, τουριστική, ιστορική, πολιτισμική, οποιαδήποτε, μας έχει απασχολήσει ήδη. Και πράγματι υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε και σε μια πιο ειδική κατηγορία, όπως για παράδειγμα στην τέλεση πολιτικών γάμων, που παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο από ανθρώπους εδώ του τόπου, αλλά και από το εξωτερικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε ήδη κινηθεί και μάλιστα πριν από λίγες μέρες έχουμε λάβει και σχετικές εγκρίσεις από την αρχαιολογία σχετικά με την αξιοποίηση του παλιού λιμανιού ως χώρο που θα μπορούμε να τελούμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις πολιτικών γάμων. Συζητάμε με τους αρμόδιους φορείς, την Εκκλησία αλλά και το Ίδρυμα Βενιζέλου στην περιοχή των τάφων του Βενιζέλου για να μπορέσουμε, όπως και την περιοχή των Απτέρων, περιοχές με εξαιρετικό φυσικό κάλος και αρχαιολογικό πλούτο που μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε στα πλαίσια μιας εξωστρεφούς πολιτικής. Την ίδια στιγμή το Πάρκο των Αγίων Αποστόλων, ένα συνολικό τεράστιο συγκρότημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει το πνεύμα ουσιαστικά των Χανιωτών, εγκρίναμε πριν από περίπου ένα μήνα την διαχειριστική μελέτη και είμαστε πλέον στη φάση χρηματοδότησης μέσω του Αντώνης Τρίτσης έργων, όπως για παράδειγμα την κατασκευή ενός πολύ μεγάλου αμφιθεάτρου, το οποίο θα φιλοξενεί πλέον τις δραστηριότητες πολιτισμού, όχι εντός του αστικού ιστού με ό,τι προβλήματα αυτό προκαλεί σήμερα. Τα πάρκινγκ είναι το μόνιμο πρόβλημα της πόλης. Mm-hmm. Αυτό στις 4 Μάρτες πότε θα το φτιάξουν, όλο προγραμματίζεται και ποτέ δεν γίνεται. Άρα λέτε η μεγαλύτερη πληγή της πόλης είναι το πάρκινγκ τώρα. Ναι. Το πάρκινγκ στους 4 Μάρτυρες. Ένα θέμα βεβαίως που και εγώ δημοσιογραφικά το παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχω ακούσει πολλά χρόνια ότι στην τελική ευθεία τελικά τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε. Δεν νομίζω το έχετε ακούσει. Το ακούσατε πριν από πολλά χρόνια. Αλλά όλο αυτό με το διάστημα, το ενδιάμεσο, δεν υπήρξε κανένα πρόγραμμα ή κάποια ευκαιρία που δεν αξιοποιήσαμε. Όμως τώρα φιλοδοξούμε και είμαστε πραγματικά λίγο πριν από την έκδοση οικοδομικής άδειας, έγινε μια καταπληκτική μελέτη για το πάρκινγκ, το διόροφο, μαζί με μια εξαιρετική πλατεία η οποία θα έχει μια λειτουργική ενότητα και με το δημοτικό κήπο και έτσι φτιάχνουμε μέσα στο κέντρο της πόλης πραγματικά μια όαση περίπου 35 στρεμμάτων. Δεν είναι κάτι που το συναντάς εύκολα. Θέλω να πω επίσης ότι είναι ψευδοπρόβλημα το πάρκινγκ. Είναι οι νοοτροπίες μας που θέλουμε να έχουμε, να πηγαίνουμε καβάλα πάμε στην Εκκλησιά. Το Ρέθυμνο παίρνει βραβεία για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη βιώσιμη κινητικότητα. Και εκτιμώ ότι, ας πούμε, απόψε που ήρθα στο Δημαρχείο, το πάρκινγκ του Δήμου Ρεθύμνης είχε ένα αυτοκίνητο από τις διαθέσιμες 220 θέσεις. Εντάξει, είναι και περίοδος lockdown όμως, κύριε Δήμαρχε. Το αντιλαμβάνομαι.
Σας λέω όμως ότι μόλις εφαρμόσουμε από τον επόμενο μήνα και την ηλεκτρονική πλέον εποπτεία της ελεγχόμενης στάθμευσης, θα δείτε πόσες θέσεις ξαφνικά θα αναφανούν ότι είναι ελεύθερες. Είναι απλώς κάποιοι που νομίζουν ότι ο δημόσιος χώρος τους ανήκει. Είναι αυτοκίνητα που επί μήνα, ακόμα και με μουσαμά, παρκαρισμένα στους δρόμους της πόλης. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να λειτουργήσουν διαφορετικά. Μάλιστα. Και κυρίως να αντιληφθούμε ότι είμαστε σε μια πόλη που πρέπει να την περπατούμε και να την απολαμβάνουμε πολύ περισσότερο. Άλλωστε, είναι φτιαγμένη κυρίως για εκείνους που θέλουν να την απολαμβάνουν και όχι για εκείνους που θέλουν να παραβιάζουν τα δικαιώματα των υπολείπων. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα από πολίτη του Ρεθύμνου. Τις λακκούβες στο δρόμο, το βασικό. Δηλαδή, αν έχεις μηχανάκι και κυκλοφοράς σε όλο το Ρέθυμνο, εγώ που κυκλοφοράω προσωπικά σε όλο το Ρέθυμνο, ανά πάσα στιγμή είναι παγίδες οι οποίες ούτε καν τους ξέρουν. Οι λακκούβες, ένα θέμα που το έθιξαν οι πολίτες και στο Ηράκλειο αλλά και στα Χανιά, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε και θεομηνίες που ενδεχομένως να διόγκωσαν αυτό το πρόβλημα και στο δικό σας Δήμο, κύριε Δήμαρχε. Δεν θα τις επικαλεστώ, γιατί η πόλη μας έμεινε απρόσβλητη από τις θεομηνίες. Με την καλή της θωράκιση δεν είχε επιπτώσει. Ακούστε. Και πριν από λίγες μέρες ασφαλταστρώσαμε τη Μουάτσου. Έχουμε ένα ευρύτατο πρόγραμμα ασφαλταστρώσεων των κεντρικών δρόμων. Δεν επιτρέπουν οι καιροί. Δεν μπορείς να κάνεις το δημόσιο έργο όποτε θέλεις. Όπως επίσης δεν γίνονται χωρίς χρήματα. Και δεν νομίζω ότι το Ρέθυμνο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι η πόλη των λακκούβων. Προφανώς υπάρχουν σημειακά. Δεν χαρακτήρισαν, καμία πόλη δεν τη χαρακτήρισαν η πόλη της Λακκούβας, όμως είναι ένα πρόβλημα που υφίσταται. Ναι, σας λέω και εγώ ότι δεν υφίσταται. Μάλιστα. Ιδίως στο κεντρικό σύστημα, τώρα ιδίως μετά την αποκατάσταση της Μουάτσου, δεν υφίσταται. Υπάρχουν μερικά σημεία, διότι τι γίνεται. Δυστυχώς η πόλη μας από το ύψος περίπου του νοσοκομείου και κάτω έχει ένα τεράστιο υδροφόρο ορίζοντα. Έχουμε λοιπόν προβλήματα με την υποχώρηση των εδαφών. Στο σημείο εκείνο είναι προφανές ότι δημιουργείται πρόβλημα, αλλά θα το αποκαταστήσουμε, αυτό κάνουμε. Τα χρήματα που έχουμε δεν είναι απεριόριστα, οι δυνατότητες δεν είναι τεράστιες και νομίζω ότι πάμε καλά. Και γενικά εκτιμώ ότι το έχουμε βάλει σε προτεραιότητα το ζήτημα της ασφαλούς κυκλοφορίας και της καλής κυκλοφορίας στους δρόμους. Μάλιστα. Τώρα προφανώς, αν έχουμε σημεία που δεν τα έχουμε εντοπίσει, θα είμαστε πραγματικά ευγνώμονες αν ο αγαπητός συμπολίτης μας τους υποδείκνυε και να πηγαίναμε μαζί μια βόλτα σε όλο το Ρέθυμνο και να τις βλέπαμε. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη χάρη. Ωραία. Πρόταση λοιπόν αυτό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Τον καιρό και με όλα είναι χάγιοι δρόμοι. Κάτι πάει να γίνει, ανανεώθηκε η λεωφόρος, η Μουάτσου, όλο αυτό. Είναι βέβαια τώρα καλύτερα τα πράγματα, γιατί αυτός ο δρόμος χρειαζόταν επιγόντως. Ασφαλτός, ναι. Και ειδικά και να συνεχίσει, γιατί προς Καλλιθέα και πάνω γίνεται ακόμα χειρότερα με τις λακκούβες. Όπως σας το λέω, εγώ που είμαι μανούλα και πηγαίνω με το αυτοκίνητο μου, το παιδί μου στο προνήπιο, γίνεται χαμός. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά πιστεύω όλα να φτιάξουν. Αναφέρεται στην περιοχή της Καλλιθέας. Όμως αναγνωρίζουν, και αυτό το φαίνεται και στο ρεπορτάζ που κάναμε, ότι η Μουάτσου είναι ένα έργο που νοείς για την πόλη του Ρεθύμνου, κύριε Δήμαρχε. Όμως το θέμα της Καλλιθέας είναι ένα θέμα, γιατί έρχεται και από ερωτήματα που θέτουν σε εσάς οι τηλεθεατές. Έχει δίκιο η συμπολίτησά μας. Υπάρχει, ας πούμε, ένα σημείο στην Καλλιθέα όπου είχαμε πρόβλημα νομικής περιπλοκής, ελήθη, και εκεί θα έχουμε πολύ σύντομα θεματικά αποτελέσματα. Ξέρετε, πολλές φορές, και είναι κατανοητό, και εγώ στη θέση του ίδιου θα έλεγα, θεωρούν οι συμπολίτες μας ότι όταν δεν παρεβαίνεις σε ένα σημείο είναι γιατί αδιαφορείς ή δεν το επιλέγεις. Δεν συμβαίνει μόνο αυτό. Υπάρχουν και περιπτώσεις νομικών περιπλοκών, μας εμποδίζουν ιδιοκτήτες. Υπάρχουν πράξεις εφαρμογής ή, αν θέλετε, διχογνωμίες. Μια τέτοια λύσαμε επιτυχώς για το Δήμο πολύ πρόσφατα. Επίσης, στην Καλλιθέα ετοιμάζουμε μια τεράστια βιοκλιματική ανάπλαση
της οδού Κολοκοτρώνη είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο έργο και γιατί, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να πηγαίνεις να βάζεις λίγο άσφαλτο και να κάνεις μία λακκούβα. Βέβαια, και αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται όταν δημιουργείται κίνδυνο ζωής και ασφάλεια στην κυκλοφορία. Αλλά μας, η φιλοδοξία μας και ο τρόπος που δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι να κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες να μένουν και να δημιουργούν μια υπεραξία στην περιοχή. Πολύ γρήγορα λοιπόν, μέσα από το πρόγραμμα των ολοκληρωμένων χωρικών, έχουμε ήδη καταθέσει την πρόταση και έτσι πολύ γρήγορα θα δει και η Καλλιθέα μια πολύ σοβαρή ανάπλαση. Και λέω, επειδή είπα τώρα ένα δρόμο, αλλά υπάρχει ένας παράλληλος που μπορεί να διαμαρτυρηθούν. Mm-hmm. Λέω λοιπόν έτσι με πολύ κατανόηση και ζητάω την κατανόηση των συμπολιτών ότι να είναι ευτυχής όταν σε μια περιοχή πάμε ένα έργο. Σημαίνει ότι έρχεται η σειρά και της επόμενης γειτονιάς που δεν έχει μπει σε αυτό το σχεδιασμό. Όπως ας πούμε πρόσφατα πήραμε έργο από το Πράσινο Ταμείο και το επεκτείνουμε και φτάνουμε όλη την οδό Αποστολάκη, ένα καταπληκτικό έργο και κάνουμε μια σοβαρή παρέμβαση σε όλη τη γειτονιά των εργατικών κατοικιών που πραγματικά ήταν άθλια εικόνα. Αυτά όμως μιλάμε για εκατομμύρια, μιλάμε για πανδημία, μιλάμε για ένα Δήμο που φέτος έχει απώλεια από τα έσοδά του της τάξης 6 με 7 εκατομμύρια. Δεν ξέρω που θα κλειδώσει 31 δεκάτου αυτό το ποσό. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βλέπουν και οι συμπολίτες, γιατί και εμείς μια μεγάλη οικογένεια είμαστε που βάζουμε προτεραιότητες, που βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε, που φυλάμε δυνάμεις για την κακή ώρα, που δεν είναι μόνο η πανδημία, είναι οι φυσικές καταστροφές, που έχουμε πληγή ανεπανόρθωτα, που δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ από τις φυσικές καταστροφές του 19. Τώρα ετοιμάζουμε το φάκελό μας και μετά από τα στοιχεία που μας ζήτησα συμπληρωματικά ευελπιστούμε τις επόμενες μέρες να έχουμε μια γενναία χρηματοδότηση για να κάνουμε πραγματικά ένα ουσιαστικό έργο για όλους εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα σπίτια τους, στις περιουσίες τους, στα ποιμνιοστάσια τους. Κύριε Δήμαρχε, έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν φτάνουν οι δυνάμεις του. Βεβαίως. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι αυτό και από τη διαχείριση των χρημάτων, αλλά και τη μείωση, την τεράστια αυτή μείωση των εσόδων.